Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκλογές 2014, αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα θα θέλαμε να συνομιλήσουμε με τους υποψηφίους δημάρχους που διεκδικούν την ψήφο του Δήμου Μαρονίας Σαπών, των δημοτών στην Μαρόνια και στις Σάπες, για την ερχόμενη Κυριακή. Είναι ο κύριος Σταυρίδης, ο κύριος Γιάννης Σταυρίδης, επικεφαλής του συνδυασμού μαζί για τον τόπο μας, και ο κύριος Ηλίας Ιωαννάκης από την Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών. Είναι ο ένας εκ των δύο μαζί μας, ο κύριος Ιωαννάκης, ο κύριος Ηλίας Ιωαννάκης, ο νυν δήμαρχος δηλαδή των Σαπών, του Δήμου Μαρονία Σαπών, να το λέμε σωστά κύριε Δήμαρχε, έτσι, Μαρονία Σαπών. Ο κύριος Σταυρίδης, ο κύριος Γιάννης Σταυρίδης μας απέστειλε για δεύτερη φορά, σε δεύτερη πρόσκληση της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, μία επιστολή, την οποία οφείλω να σας διαβάσω. Ανηλυμένες προεκλογικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας για συμμετοχή μου σε εκπομπή στο κανάλι σας. Ζητώ την κατανόησή σας για ενδεχόμενη δυσλειτουργία στον προγραμματισμό σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Με εκτίμηση, Γιάννης Σταυρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, μαζί για τον τόπο μας. Αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Σταυρίδη. Βεβαίως και δικαιούται να αρνηθεί την πρόσκλησή μας, όπως άλλωστε επαναλαμβάνω το έκανε και την προηγούμενη φορά σε άλλη εκπομπή της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης. Καλώς ορίζουμε ωστόσο τον δήμαρχο των Σαπών και υποψήφιο εκ νέου, τον κύριο Ιωαννάκη Ηλία. Να δούμε, δήμαρχε, τα ποσοστά. 40,26 κατάφερε ο συνδυασμός ο αντίπαλος εσάς, ο συνδυασμός του κυρίου Γιάννη Σταυρίδη, 4.993 ψήφους. Και 27,26% ήταν το ποσοστό που κατάφερε ο δικός σας συνδυασμός, 3.380 ψήφους. 25,93% είναι ο συνδυασμός Αλληλεγγύη, Ανάπτυξη, Ανανέωση του κυρίου Ντίνου Χαριτόπουλου, και 6,56% η παράταξη του κυρίου Κακουλίδη, συμπαράταξη πολιτών για το Δήμο Μαρονίας Σαπών. Τώρα βέβαια μένει να δούμε αυτήν την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, πώς την κάνετε εσείς και πώς την ερμηνεύετε. Κοιτάξτε, πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες του Δήμου Μαρονίας Σαπών που μας έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα, αλλά ταυτόχρονα μας έστειλαν σε μια δεύτερη αναμέτρηση που είναι όλα ανοιχτά. Δεν χάθηκε τίποτα και αυτό το ξέρουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι έχουν παράπονα οι δημότες μας για το ότι δεν μπόρεσα στα 3,5-7 χρόνια να είμαι περισσότερο κοντά τους. Όμως θα πρέπει να καταλάβουν οι δημότες ότι ο Καλλικράτης από την αρχή, τα πρώτα 2 χρόνια, ήταν ένας μεγάλος βάσανος για μας. Τεράστια, μεγάλη τυραννία, ξέρετε, με την γραφειοκρατία, να ένωσε υπηρεσίες, να μπορείς να μπορούν να λειτουργήσουν 2 δήμοι σε μια απόσταση 32 χιλιόμετρο ένας από τον άλλον, χωρίς κατευθείαν οδική σύνδεση, να υπάρχει μια τεχνική υπηρεσία εκεί, μια τεχνική υπηρεσία εδώ, το τομέα της σύνδευσης εκεί, το τομέα της σύνδευσης από αυτήν την εποχή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό που έχουμε εδώ την εκπομπή. Έχω παλέψει με την καθημερινότητα. Για τους δημάρχους που ανέλαβαν θητεία αυτά τα 3 χρόνια, αυτή την τριετία. Και οι δημότες μας απλά ήθελαν να μου στείλουν ένα μήνυμα παρουσίας. Ναι. Και αυτό το δέχομαι και τους ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Γιατί εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αποστολίδη. Δεν είμαι άνθρωπος που να μπορώ να πηγαίνω σε καφενεία, σε διάφορες δεξιώσεις, παρουσίες. Είμαι άνθρωπος, είναι και ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους δημότες μου. Μπορώ να του πω και είμαι κεντροπολός. Κανένας, έστω άμα πάρετε επειδή, δεν με έχει δει να πάω τώρα να πάω τι, να πιω ένα καφέ. Εντάξει, να πάω να πιω καφέ. Όμως, άμα περνάω κάθε μέρα από ένα χωριό, πιω 2 καφέδες, πάω στο άλλο χωριό, 2 καφέδες, είναι 44 τα χωριά. 44 χωριά. Με ένα σωρό προβλήματα. Ειδικά στο πρώην Δήμο Σαπών. Τεράστια προβλήματα. Δεν νομίζω πως οι δημότες μας πίστεψαν στο πρόγραμμα που τους παρουσίασε ο κ. Σταυρίδης για τον τόπο και το μέλλον. Μια και τα περισσότερα έργα είναι μια αντιγραφή από το δικό μας το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του κ. Σταυρίδη είναι αντιγραφή του δικού σας, λέτε. Στα πιο πολλά σημεία. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς ανοίξαμε τα γεωθερμικά πεδία, τα οποία ήταν ταμπού. Κλειστά. Πληρωμένη μελέτη του 2000 από το ΙΓΜΕ. Την βρήκα σκονισμένη στα σερτάρια. Την βγάλαμε στη φόρα. Κάναμε μια πρόταση, μια προμελέτη.
εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη μέτρα που είναι στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και πλέον επίσημα υπάρχουν τα δύο γεωθερμικά πεδία Σάπες και Κροβίλη. Ο μόνος διαχειριστής μέχρι τώρα θα είμαστε εμείς, ο Δήμος Μωρονίας Σαπών. Ναι. Στην επόμενη φάση, μόλις εγκριθεί, κάνουμε τη μεγαλύτερη μελέτη για να πάρουμε το γεωθερμικό πεδίο πλέον στα χέρια μας. Μάλιστα. Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, αλλά ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν τις ΣΑΠΕΣ και απασχολούν εξαιρετικά έντονα είναι το θέμα του χρυσού, Δήμαρχε. Ένα ζήτημα το οποίο είναι ψηλά στην ατζέντα των εκλογών αυτών και όπως είπαμε ενδιαφέρει τις ΣΑΠΕΣ συγκεκριμένα. Υπάρχει διακύβευμα κατά την άποψή σας πάνω στο θέμα αυτό, γιατί υπογράψετε και μια διακήρυξη δημοτικών παρατάξεων πρόσφατα ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος των Μαρονίας Απών τάσεται κατά της επένδυσης αυτής, αλλά επαναλάβετε, επικαιροποιήσατε μάλλον τη θέση σας, την αντίδρασή σας. Η θέση μου προσωπική δική μου και η αντίδραση προσωπική δική μου και η θέση όλης της παράταξης τη δική μου και όλου του συμβούλου και δύο φορές που πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, πάρα πολύ καλά ξέρετε ότι είμαστε εναντίον τέτοιου είδους, να το πω σε παρένθεση, επένδυση. Να σας πω κάτι κύριε Αποστολίδη, εμείς μένουμε σε έναν παράδεισο. Αλήθεια. Το πιστεύω. Προεκλογικά, όταν περνούσα τα χωριά, πριν 10 μέρες, 15 μέρες, έπρεπε να περάσω όλη τη χωριά, να περάσω από τα καφενεία, να παρουσιάσω τους συμβούλους. Είδα καταπληκτικά τοπία. Καταπληκτικά μέρη. Και μάλιστα μια υποψήφια σύμβουλο δική μου, εκπαιδευτικό σκεφτεί, λέει: Ηλία, σταμάτα να δούμε την ομορφιά, πράγματι. Γιατί δεν το κάνουν αυτή την επένδυση, δεν το κάνω παραδείγματος χάρη κοντά στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Απλά θα σας πω. Γιατί δεν το κάνω στις καλύτερες παραλίες που πηγαίνουν Αγγλίδες, Γερμανίδες, Ρωσίδες, γυμνόστιθες και να μου κάνουν εκεί την επένδυση με χρυσό. Εμείς τώρα παρακαλάμε με τον άξονα που έγινε ο δρόμος από τη Βουλγαρία, Ρουμανία που θα είναι σε 3 ώρες στην Κομωτινή, παρακαλάμε να έρθουν επενδυτές, τουρίστες. Βλέπετε η πόλη σας γέμισε από τουρίστες από την Κωνσταντινούπολη. Συμφωνούμε. Με μεγάλη χαρά λέγατε ότι έρχονται τα παιδιά από Αγία Πετρούπολη δίπλα, νέα πόλη, αδελφοποίηση και. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι έρχονται τουρίστες στο Φανάρι. Το Φανάρι για 6 μέρες γέμισε μόνο με Βουλγάρους τουρίστες. Και μάλιστα από το Τιλωνίο είχαν περάσει από το δικό μας το Τιλωνίο μόνο σε μια μέρα 9.000 αυτοκίνητα. Έχουμε καταπληκτικά μέρη. Έχουμε την αρχαιολογία, έχουμε τη βυζαντινή ιστορία, τη ρωμαϊκή στη Μαρόνια. Γιατί εγώ μπορώ να πω κατευθείαν Αλεξανδρούπολη Μαρόνια, εντάξει, τον περίφημο δρόμο που του περιμένουμε από τότε που γεννηθήκατε εσείς, μου φαίνεται, γιατί είστε πολύ πιο μικρός από μένα. Άμα γίνει και μια τέτοια επένδυση, που δεν μας άφησαν εμάς με το λαμπάκι να κάνουμε την καλύτερη παραλία που υπάρχει στη Θράκη, το Αιγαίο, που υπάρχει στη Μεσημβρία, Δίκελα, Πετρωτά, ξέρετε, έχω πάει και στη Κούβα του Βαραδέρο. Εγώ λέω ότι είναι η καλύτερη παραλία εδώ στη Θράκη αυτή. Και δεν μας αφήνουν η αρχαιολογική υπηρεσία να τραβήξουμε από τη Γιώτησα, από την Πουμόνα, να πάρουμε νερό, να πάρουμε ρεύμα. Και αφήνει η αρχαιολογική υπηρεσία, η κεντρική από την Αθήνα, για να σκάψουν στο πέραμα μια τρύπα. Μπορώ να σας πω, θα είναι μια τρύπα 300 μέτρα βάθους. Τα φορτηγά για να ανεβεί ο οδηγός θα πρέπει να ανέβει με γερανό για να μπει μέσα. Και φαντάζεστε το τι βρωμιά, τι σκόνη και ποιος μας εγγυάται εμάς ότι δεν θα έχει και εκεί. Εγώ σας το λέω ότι επιχειρηματίες, άμα είστε εσείς, δεν θέλετε να έχετε 100% κέρδος. Έψε το Ανατολικό Μπλοκ. Να λέμε την αλήθεια. Το κεφάλαιο. Μην το αμφισβητείτε. Όχι, δεν είπα αμφισβήτηση, σας βοηθάω. Όχι, θα εγώ, έχει και... εγώ θέλω να σας πω. Όταν έπεσε, πριν να πέσει το Ανατολικό Μπλοκ, η Δυτική Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Ανατολική Γερμανία, γιατί η σύζυγός μου είναι από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Ο εργάτης, ο Γερμανός και αυτό, οι δικοί μας που πήγαιναν στη Δυτική Γερμανία, έπαιρναν 2.000, 1.800 μάρκα κτλ. Το κεφάλαιο τότε κέρδιζε καθαρό κέρδος, ο πλούσιος κέρδισε 10 με 15%. Για να δείξει ότι το επίπεδο ζωής είναι 1.000 φορές καλύτερο στη Δύση. Ναι. Το Ανατολικό Μπλοκ είχε τα άλλα τα καλά, ξέρετε. Γιατρία, παιδεία κτλ. Δεν μπορούσε να φτάσει στην ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής ποια ήταν. Τζιν, τα ελεύθερα, ξέρετε, Beatles κτλ. Τώρα δεν υπάρχει Ανατολικό Μπλοκ, δεν υπάρχει αυτό το πέρασμα. Τι γίνεται. Ο άλλος, ο λεφτάς, θέλει να σε ξεζούμισει. Ποιος μας λέει εμένα για να πάρει το καθαρό κέρδος από το χρυσό,
Αυτό βγαίνει μόνο με το Κιάνιο. Και εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό, κύριε Αποστολή. Τον κύριο Δήμαρχο, παρακαλώ. Ναι. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ο παράδεισος ο δικός μας, που εμείς επιμένουμε στην γεωθερμία, κτηνοτροφία, αγροτικά προϊόντα, τουρισμό. Και άμα γίνει μια τέτοια επένδυση, με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να γίνει. Είμαστε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δώστε μου ένα παράδειγμα στην Ευρώπη, σε ένα ωραίο τουριστικό μέρος, έτσι, σε μια ωραία γεωγραφική περιοχή όπως είναι η Θράκη, να πάμε έστω και στη Γερμανία ή να πάμε όπου θέλετε στην Ευρώπη, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μπορεί να υπάρχει κάποιοι λένε στη Φιλανδία, με συγχωρείτε, Λάπωνες εκεί επάνω, στα 600 χιλιόμετρα δεν υπάρχει ούτε ένα χωριό. Συμφωνούμε? Όχι. Στη Σιβηρία. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο. Σας το λέω διότι πήγα στη Φιλανδία και το είδα. Στη Σιβηρία που υπάρχει τα χρυσορυχεία και τα λοιπά, στα 53 χιλιόμετρα, 57 χιλιόμετρα, δεν υπάρχουν κάτι και δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί, παραδείγματος χάρη, και ένα δέντρο να φυτέψεις δεν πρόκειται να βγει. Εμείς είμαστε κατά. Για μας, ειδικά για μένα και για μας, εγώ από το 1994 είμαι κατά την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή των Σαπών. Μάλιστα. Γιατί για μας θα είναι η μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την τοποθέτηση. Είναι το ζήτημα του χρυσού, όπως είπαμε, ψηλά στην ατζέντα και θα παραμείνει εκεί από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια. Εγώ, μάλιστα, άκουσα προχθές ότι ο πρώτος πήγε και έδωσε συγχαρητήρια προχθές την Κυριακή. Ήταν ο κύριος Κακουλίδης, τον κύριο Σταυρίδη, να του δώσει συγχαρητήρια. Ναι, με τον κύριο Κακουλίδη δεν φαντάζομαι να έχετε κάποια επίπεδα συνεννόησης σε ό,τι αφορά την δεύτερη Κυριακή. Όχι. Η θέση του κύριου Κακουλίδη είναι ξεκάθαρη και δεδομένη. Εγώ μάλιστα έκανα μια παρατήρηση στον κύριο Κακουλίδη, τουλάχιστον προεκλογικά, πριν το Πάσχα, μοίραζαν κατσίκια, αρνιά, τέτοια. Λέω, κύριε Κακουλίδη, τουλάχιστον μοιράστε κρέας χωρίς χολεστερόλιο. Καγκουρού από την Αυστραλία. Φιλέτα, μην μοιράζεται κατσίκια αρνιά. Ο κόσμος μπορεί να πεινάει, ο κόσμος μπορεί να είναι πεινασμένος και δυστυχώς ζούμε σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και ο Δήμος Σαπών, όχι ο Δήμος Μαρονίας, είναι στην πιο άθλια οικονομική κατάσταση, όχι από τώρα, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δήμαρχε, δεν ανάγκη να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο σε πολιτικά ζητήματα, γιατί ξέρετε, μεταξύ των άλλων, πρέπει να ξέρουμε και τον Δήμαρχο Ηλία, ο οποίος μιλάει με τους δημότες του, συναναστρέφεται, αντιδικεί ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά θα ήθελα να ξέρω η δική σας εκτίμηση, πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας, το δικό σας πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους αντιπάλους σας, εδώ να το βάζω σε πολλά εισαγωγικά. Ποιο είναι, δεν λέω μειονέκτημα, λέω πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα του Ηλία Ιωαννάκη, της προσωπικότητας αυτής, για το Δήμο Μαρονίας Σαπών, ποιο είναι? Μου βάζετε μια ερώτηση που με πονάει πάρα πολύ. Και το... Γιατί, δεν έχετε τέτοια πρόθεση. Με πονάει από την άποψη, υπάρχει μια φράση, η σεμνότητα ομορφαίνει τον άνθρωπο. Ναι, υπό την έννοια αυτή είναι, σωστά. Υπό την έννοια αυτή. Γιατί εγώ ξέρετε και οι άλλες εκπομπές έχω κάνει για την κάργα που σε μια άλλη κάργα λέει πήγαινε δώσει τροφή για το παιδί μου και εκεί την λέει πώς θα γνωρίσω το παιδί σου. Και είναι το πιο όμορφο. Είναι το πιο όμορφο και μετά δεν το έδωσε το φαγητό. Γιατί δεν το έδωσε το φαγητό, γιατί το δικό μου είναι πιο όμορφο. Το αφήνω αυτό. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να στεναχωρέσω κανέναν. Μιλάμε για μένα προσωπικά. Ένας άνθρωπος όποιος ασχολείται με τη μουσική είναι και λίγο σαν τη μεντάλ. Ένας άνθρωπος που αγαπάει το τόπο του. Όταν ξεκίνησα την προεκλογική μου περίοδο στο 2010, ένα μήνα πριν τις εκλογές, 1,5 μήνα, η σύζυγος μου είπε «Δεν ντρέψε, είσαι χαζός, πας απέναντι στους ανεμόμυλους, σαν το Ντον Κιχώτη και Σάντσο Πάνσα». Εγώ είπα το εξής πράγμα. Κερά μου λέω, αφού οι κάτοικοι ήρθαν, οι δημότες, με εμπιστεύτηκαν και μου λένε προχώρα, θέλουμε να αλλάξεις κάτι, να μπορείς. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω να βελτιώσω την κατάσταση σε αυτή την πόλη από ποιότητα ζωής. Όταν η πόλη του Σαπών δεν υπάρχει τις βασικές υποδομές. Προσέξτε με πολύ καλά, κύριε Αποστολή. Εσείς έχετε έρθει πολλές φορές, σίγουρος είμαι. Ίδρυση, αποχέτευση.
Το αποχετευτικό, μια μελέτη ήταν μη ολοκληρωμένη, μαζί με το βιολογικό, με ένα είδος καλάμια. Δεν υπήρχε η θέση που θα είναι ο βιολογικός. Βρήκαμε τη θέση, αλλιώς θα μας πετούσαν έξω από το πρόγραμμα. Το δημοπρατήσαμε. Διεθνής διαγωνισμός. Το δημοπρατήσαμε. Το αποχετευτικό ξεκίνησε. Ξέρετε ότι όλα τα λίμματα στην πόλη του Σαπών ήταν μέσα, μπαίνουν μέσα στο όμβρια νερά στις αποχετεύσεις. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα της πόλης. Εγώ θέλω να μου πείτε το πλεονέκτημα του Ηλία. Το πλεονέκτημα είναι ότι εγώ θέλω να βελτιώσω τη ζωή του δημοτών μου. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα το βελτιώσω. Με όποιο τρόπο. Ούτε δολοπλοκίες, ούτε οτιδήποτε βρώμικο που το λέμε στην πολιτική. Κάποιος μου λέει δεν είσαι γεννημένος για πολιτικός. Εγώ είμαι άνθρωπος. Όταν δω, παράδειγμα, το Σταύρο του δημότη μου, θα μπει στο γραφείο μου, θα σε ακούσω το πρόβλημα, θα σου πω και την αλήθεια όμως. Ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να σε χτυπήσω πίσω από την πλάτη και να σας πω ναι, μη στεναχωριέστε, θα γίνει. Το έχετε πει αυτό σε πολλούς. Έχετε πει δηλαδή σε πολλούς ότι αυτό που θες δεν γίνεται. Το έχω πει. Το έχετε πει. Το θύμωσαν μαζί σας προφανώς. Φυσικά. Ναι. Αφού είναι το κατεστημένο τέτοιο τη τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 30-40 χρόνια. Ναι. Καλύτερα να πει στον άνθρωπο να το βλέπει με τα μάτια σου, να το βλέπει. Εγώ να σας πω το ανάποδο. Το εκτίμησαν κάποιοι από αυτούς που τους είπατε την αλήθεια, που τους είπατε, τους απαντήσατε με ειλικρίνεια. Ναι, κάποιοι ναι. Το εκτίμησαν. Σε κάποιους παράδειγμα βοήθησα, είναι και το άλλο φαινόμενο. Βοήθησα σε κάποιους ό,τι μπορούσα. Ναι. Και δεν το εκτίμησα. Αυτό με πλήγωσε εμένα προσωπικά. Ναι. Αυτό θα κριθεί βεβαίως στο πώς θα απαντήσουν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών οι δημότες του Δήμου Μαρονίας Σαπών απέναντι σε αυτές τις δύο προτάσεις, από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν φυσικά τη μία, η δική σας υποψηφιότητα και την υποψηφιότητα του κ. Σταυρίδη. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε μια συζήτηση με τον ενεργεία δήμαρχο του Δήμου Μαρονίας Σαπών, τον κ. Ηλία Ιωαννάκη. Ηλίας Ιωαννάκης, δήμαρχος Σαπών, υποψήφιος εκ νέου. Ο κύριος Ηλίας Ιωαννάκης είναι μαζί μας. Θα θέλαμε να ήταν και ο κύριος Γιάννης Σταυρίδης, ο πλειοψηφών συνδυασμός την πρώτη Κυριακή. Αλλά διεπιστολής μας απήντησε ότι δεν θα επιθυμούσε να παραστεί σε αυτό το debate μεταξύ των δύο υποψηφίων δημάρχων στην δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Αρχικά, ήσασταν τέσσερις υποψήφοι, κύριε Δήμαρχε. Τέσσερις. Και βεβαίως με δυσκολία το Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτηρίζει τα ψηφοδέλτιά σας ό,τι αφορά την κομματική ταυτότητα του καθενός. Εσείς έχετε τέτοιους προσανατολισμούς. Όχι, να σας πω κάτι. Όταν πριν 3,5 χρόνια δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, ναι, πετάξαμε όλοι τις κομματικές ταυτότητες. Και μην ξεχνάτε ότι τότε πάλευε εναντίον Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είχαν πάρει χρήσμα οι δύο δήμαρχοι, ένας από τη Νέα Δημοκρατία, όσο από το Πασόκ. Παλεύανε. Κοιτάξτε, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα. Εάν υπάρχει κόμμα, αυτό κάνει κακό για τον τόπο. Γιατί μέσα μπορεί να είναι ένας να είναι αριστερός. Έτσι. Ξέρετε, αριστερός και δεξιός βγήκε από τη Γαλλική Βουλή. Μήπως άμα καθόταν ανάποδο, ο άλλος θα ήταν. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις που καταλάβαμε. Στην αίθουσα της Ολομέλειας, ναι. Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει τον τόπο του, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κόμμα είναι. Να λέμε την αλήθεια. Όχι ακραίες περιπτώσεις όμως, έτσι, εντάξει. Αυτός πρέπει να προσφέρει για τον τόπο του. Για τον Δήμο, για το χωριό του, για την κοινότητα, για την περιοχή του, πρέπει να προσφέρει. Μπορεί να ανήκει αυτός ο άνθρωπος να ανήκει π.χ. στο Πασόκ, ο άλλος στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είπαμε ανεξάρτητη κίνηση πολιτών. Όλοι έχουν πετάξει τις κομματικές τους ταυτότητες. Ναι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, το πρόγραμμά σας σαφώς και δεν έχει κομματικούς προσανατολισμούς, λοιπόν, σαφώς και δεν έχει προτεραιότητες με βάση τα ιδεολογικά, πιστεύω, των κομμάτων ως εκ τούτου. Όχι, κοιτάξτε, το δικό μας το πρόγραμμα, κύριε Αποστολίδη, είναι να λύσουμε τα βασικά προβλήματα στις υποδομές των πρώην Δήμων Σαπών. Ναι. Έτσι. Τι να σας πω, είναι ένα σωρό πράγματα που έχουμε κάνει. Όταν μπήκαμε στην αρχή του 2011, δεν υπήρχε ούτε μία μελέτη στα σερτάρια μας. Κάναμε αμέσως τρεις μεγάλες μελέτες ίδρυσης Πετρωτάς Σάπας, Εργάνη Νέα Πέτρα Μύρινα και Μαρόνια προς τη θάλασσα, έτοιμη για ΕΣΠΑ. Κάναμε αμέσως το πολιτιστικό κέντρο, πρώην κοινοτικό κατάστημα στη Μαρόνια, το οποίο
Το εγκαινιάσαμε και λειτουργεί. Κάναμε σύνδεση του, μεταξύ του χωριού Εύρενος με ΣΑΠΕΣ, αξία 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε και το Ίσολο, ένα δίκτυο νερό μεγάλο τεράστιο και ένα σωρό άλλα. Εντάξαμε την ανάπλαση των Δήμων Σαπών, είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό, από το δημοτικό γήπεδο μέχρι τα γυμνάσια, αξίας περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας είπα για τη γεωθερμία, δημιουργήσαμε το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ένα καλό παράδειγμα θέλω να σας δώσω, τότε σαν νέος Δήμος, το Interreg, το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία Trans, μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας Trans-Συνοριακό, είχαμε κάνει 5 μελέτες. 5 μελέτες, μεγάλες μελέτες για τη γεωθερμία, με αντίστοιχους δήμους στη Βουλγαρία, για το πολιτισμό Μαρόνια Τσιπελάρε, τεράστιο πρόγραμμα, ωραίο πρόγραμμα, με ξελαγανή το πολιτιστικό σπίτι του πολιτισμού που πηγαίνουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι με το Δήμο του Μομτσίογρατ για το παλιό κινηματογράφο κτλ. Και ξέρετε ότι περνάνε στην πρώτη φάση οι 3 οι μεγάλες μελέτες, τις άλλες 2 τις κόβουν και μετά για 0,25 μας κόβουν και τις 3 μελέτες. Αυτό είναι το βαλκανικό σύνδρομο, έτσι άμα δεν έχεις μέσον. Έγραψε ένα γράμμα στην Επίτροπο εκεί στις Βρυξέλλες και μάλιστα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά. Άμα είναι έτσι να δίνουν τα προγράμματα με γνωστό του τάδε ή το συνεργάτη του τάδε υπουργό ή κόμμα του κτλ., καλύτερα να τα μοιράζεται στις Βρυξέλλες και όχι στη Θεσσαλονίκη και να τελειώνει υπόθεση. Όμως εμείς προετοιμαστήκαμε, κάναμε τις ολοκληρωμένες μελέτες, είμαστε έτοιμοι, βάλαμε το Δήμο σε μια ρέγουλα, 5 ετές πρόγραμμα, γιατί η επόμενη πενταετία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εσείς σαν δημοσιογράφος το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ακριβές αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ θέλω να πω ότι... Έχετε να διαχειριστείτε κονδύλια μένα από το ΕΣΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Μην ξεχνάτε ότι η επιδότηση από το ελληνικό κράτος για τεχνικά έργα μειώθηκε κατά 75%. Ναι. Συμφωνούμε. Καλά. Άλλοι δήμοι λένε κάτι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων είναι τεράστια η μείωση. Μα τεράστια η μείωση. Δεύτερο, εγώ δεν επέτρεψα να μπει εργολάβος ιδιώτης στην καθαριότητα. Βλέπετε στους άλλους δήμους τι γίνεται. Όμως μπράβο τους δικούς μου. Τους οδηγούς τους μάζεσαι, τους υπαλλήλους και τους λέω πατριωτικά. Πάρτε το. Οδηγοί πήγαν από πίσω και μαζεύουν τα σκουπίδια. Δήμαρχε, μια που λέμε για ζητήματα καθημερινότητας, στις ΣΑΠΕΣ έχετε και κάτι πρωτότυπο. Το είδα δηλαδή και ήθελα να το κουβεντιάσω μαζί σας, μια που το θυμήθηκα τώρα. Σας παρακαλώ, θα ήθελα ένα σχόλιο από μέρους σας. Είδα ένα πρωτότυπο ηρών. Είναι πολύ φουτουριστικό. Με 2-3 πυραμίδες εκεί πως είναι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ηρών πάντως σε πόλη ειδικότερα εδώ της περιοχής μας. Δεν είναι έργο της δικής σας θητείας ή της προηγούμενης θητείας? Είναι έργο της προηγούμενης θητείας και μάλιστα είναι ένα έργο που χτίστηκε με λεφτά, τακτικά λεφτά του Δήμου. Περίπου από τον προϋπολογισμό του Δήμου δηλαδή. Από τον προϋπολογισμό του Δήμου 160.000 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι εγώ... 160.000 ευρώ. Ναι, 160.000 ευρώ. 160.000 ευρώ κόστησε. Ναι, τόσο κόστησε αυτό το έργο, αυτές οι 2 πυραμίδες. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς με... Δώσετε κάτι παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Φαίνεται. Δεν θυμάμαι, γιατί άμα βάλεις και το μελετητή που αρχιτέκτονα που του ήρθε αυτή η ιδέα να βάλει 2 πυραμίδες μέσα στις ΣΑΠΕΣ. Να, μη συγχωρείτε τώρα, εντάξει. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς με 127.000 ευρώ κάναμε ένα δίκτυο, τακτικά λεφτά του Δήμου, έτσι. Ένα δίκτυο τροφοδότηση νερού από το χωριό Πρωτάτο μέχρι ΣΑΠΕΣ. 5 χιλιόμετρα δεξαμενή συσσόρευση νερού, ναι, με 2 αντλίες, 2 γεωτρήσεις, εμάς μας κόστησε 127.000. Και τέτοιο το ιερό που λέτε εσείς και μάλιστα, επειδή είναι από γρανίτη φτιαγμένο, ναι, δε, όλα τα δέντρα εκεί τα άκουψαν και όταν χτυπάει ο ήλιος, και σαν γυμνασιάρχης, εγώ είχα παρατηρήσει μια-δυο μαθήτες κάθε φορά λιποθυμούν από τον ήλιο. Άμα είσαι παράδειγμα 14 Μαΐου ή 21 Μαΐου ή όταν είναι ηλιόλουστη μέρα, εγώ τι έκανα για να το διαμορφώσω έτσι πιο λίγο, απλώς δεν ξέραμε εμείς παράδειγμα με την ηγεσία από το στρατό που έρχονται, ξέρεις, οι επίσημοι βουλευτές κτλ. Έχουμε ένα είδος σαν ένα σταυρό μπροστά και δεν ξέρουμε πού να καταθέσουμε τα στιφάνια. Αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρος. Και αναγκάστηκα τότε έναν ντόπιο καλλιτέχνη να μου κάνει από λευκό μάρμορο έτσι ένα νεκρό φαντάρο και να φαίνεται κάτι. Βάλαμε και τις αλυσίδες με το κουλουνάκι και για να φανεί ένα ιερό της προκλήσης. Καλά, πάντως είναι
ως κατασκευή είναι πρωτότυπη. Τώρα, μια που αναφερθήκατε στους μαθητές, μια που αναφερθήκατε στις μαθήτριες, βλέπω ότι υπάρχει και μία έτσι ως εκπαιδευτικός, ως άνθρωπος με ευαισθησία στους νέους ανθρώπους. Εσείς νομίζω πως θα πρέπει να απευθυνθείτε και στους ίδιους, έτσι. Θα πρέπει να σκεφτείτε πρώτα απ' όλα, να μας πείτε το τι προτείνετε στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν από τον Δήμο της Μαρονίας Σαπών, από τον Δήμο του Σαπών, να ακούσουν και κάποιες προοπτικές, να ακούσουν κάποιους σχεδιασμούς για το πού θα το πάτε. Πού θα πάτε το Δήμο για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα έχουν ελπίδα οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στη Μαρόνια ή στις Άπες, να μην ξενιτευτούν, να παραμείνουν στον τόπο τους, να μείνουν δίπλα στην οικογένειά τους και να δημιουργήσουν στις πόλεις που τους γέννησαν? Κοιτάξτε, εγώ δεν σας ανάλυσα όλο το πρόγραμμα γιατί είναι τεράστιο. Να. Από τη στιγμή που δημιουργήσαμε αυτό το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από τη στιγμή που ανοίγουμε τα γεωθερμικά πεδία, από τη στιγμή που θα δώσουμε το ιαματικό νερό σε όλο το κάμπο, προσέξτε, τις Τράκες, το Δήμο Μαρονίας Σαπών, από την Κροβίλη μέχρι και τις συνδρομικές γραμμές στη Βένα, αμέσως δημιουργούνται ταυτόχρονα πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Να λέμε την αλήθεια, με μικρά θερμοκήπια. Έχουμε προγραμματίσει από τη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής, η οποία κατά 85% είναι δική μας, υπό την υγεία του Δήμου Μαρουνίου, του πρώην Δήμου, να πάρουμε ένα παλιό εγκατελειμμένο εργοστάσιο, ναι, να το επισκευάσουμε. Να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί στα χωριά, προσέξτε, είναι πολύ βασικό πράγμα, αυτοί οι ίδιοι συνεταιρισμοί να εκλέξουν ένα διοικητικό συμβούλιο, όλα τα λαχανικά και οτιδήποτε νουπά και τα λοιπά, να γίνει ένα συσκευαστήριο. Τη χρηματοδότηση την έχουμε βρει, γιατί πρέπει να γίνει ο συνεταιρισμός. Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι Φιλιππούπολη Κομωτινή απέχει 153 χιλιόμετρα. Αυτό που λέτε αφορά τις λεγόμενες κινησπέ, τις, σωστά, αυτές, ναι, τις εταιρείες που μπορούν να δημιουργηθούν με την έννοια, με τη μορφή συνεταιρισμού από ανέργους κατοίκους, δημότες. Σωστά. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι το Βουκουρέστι από την Κομωτινή της περιοχής είναι 363 χιλιόμετρα. Άρα, γιατί να μην μεταφέρουμε ένα μέρος της λαχανοαγοράς της Θεσσαλονίκης, η οποία τροφοδοτεί μόνο στην πλειοψηφία Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι, να έρχονται κατευθείαν σε εμάς. Δεύτερο, επαναφέραν στην Ξυλαγανή, μπράβο τους νέους αγρότες, τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Να. Το σκόρδο και το κρεμμύδι. Με αυτόν τον τρόπο, οριοθετήσαμε το όριο του Δήμου, τα βουσκουτόπια. Ξέρουμε πλέον ποιο ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, ποιο ανήκει του Δασών, ποιο είναι στο Δήμο. Πού δεν το ξέρατε πριν? Δεν το ξέραμε φυσικά. Έτσι. Μάλιστα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά με βάση ευρωπαϊκό πρόγραμμα τι μπορούμε να κάνουμε, όπως δίπλα στο Βόλο ένα δήμαρχο που μίλησα μαζί του, να γίνουν κτηνοτροφικές μικρές μονάδες σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, ο Δήμος δεν μπορεί να σας κάνει εργοστάσια για να λύσει την ανεργία βιομηχανικά. Ο Δήμος μπορεί όμως με έτοιμα προγράμματα να βοηθήσει τους νέους και στην πλειοψηφία σε εμάς είναι αγρότες. Ναι. Τα νέα τα παιδιά. Ο Δήμος να στρώσει το κόκκινο χαλί για τους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν για να δημιουργήσουν αυτοί. Είναι φυσικό, ναι, έτσι είναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Στο τομέα του τουρισμού. Οργανώσαμε 7 παραλίες για τρίτη χρονιά. Τη Δήμου Πρατούμε. Φέραμε επενδυτές, αγόρασαν, νίκησαν ξενοδοχεία, αγόρασαν. Με το τουρισμό και με την τη γη θα φέρουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Και να είστε σίγουρος ότι το κλίμα μας επικεντρώνεται εκεί λοιπόν, στο πρωτογενή τομέα. Στο πρωτογενή τομέα. Γιατί, και στις υπηρεσίες αφού μιλάτε τουρισμό, ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη και στον πολιτισμό. Μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι επίσης μια κερδοφόρα επιχείρηση για την ανάπτυξη του τόπου μας. Δημιουργήσαμε το Φεστιβάλ Μαρονίας. Έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Μαρονίας Σαπών. Κάναμε το συνεδριακό κέντρο στη Μαρόνια. Την παλιά κοινότητα που μέσω ΕΣΠΑ τα πάντα τελείωσε. Άρχισαν να έρχονται ξένοι φοιτητές. Δώσαμε τις πέτρινες κατασκηνώσεις, ναι, στο ΚΤΕΛ. Τις δώσαμε σε δημοπρασία, όχι να τα δώσουμε κατευθείαν. Δεν μπορούμε όπως παλιά κατευθείαν να αναθέσεις. Έτσι, να μην τα λέμε. Σωστά. Τώρα. Δώσαμε τις πέτρινες κατασκηνώσεις. Νομιμοποιήσαμε τις κατασκηνώσεις των πετρωτών. Ναι. Ήταν του προσκοπισμού.
Μόλις τις πήραμε πλέον με χαρτί ότι είναι δικές τους, τους πληρώνουμε ένα νίκιο. Θα κοιτάξουμε νόμο, με βασικό νόμο πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και με ποιο σκοπό. Δεύτερο, έχουμε στα Πετρωτά 2.500 στρέμματα που τα απαιτούμε από το Υπουργείο Δασών να μας τα δώσουν για να κάνουμε το πρότυπο Ελαιώνα, το μαρονίτικο, γιατί Πετρωτά Μαρόνια, ξέρετε, ήταν το ίδιο πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Μαρονίας, σε όλα τα χωριά, η ελιά φυτρώνει. Άρα το σύμμα στάνει αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω, ορίστε, σε μισή ώρα από Τσάπες ή από την Ξελαγανή μπορεί να γίνει ένα κέντρο κατευθείαν για λάδι, ελιά στο Κίρτζελι της Βουλγαρίας, που έχουν μια τεράστια αγορά, και από εκεί να προωθηθεί Ρουμανία, Σερβία, Φύρων κτλ. Βλέπετε στην Τουρκία τι γίνεται. Από παντού. Γιατί να μην το κάνουμε. Και αυτοί τροφοδοτούν μέσα στη Βουλγαρία. Λαχανικά, ελιές, όλα. Μπορεί να γίνει από εδώ. Γιατί και από την Αλεξανδρούπολη για να πάτε στη Φιλιππούπολη είναι πιο κοντά να περάσετε μέσω Σάπης. Το ξέρετε πολύ καλά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ένας τρόπος για να αξιοποιήσουμε τη γειτονιά μας. Δήμαρχε, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε τώρα για την Κυριακή που μας έρχεται στους ψηφοφόρους σας, αν τους είχατε όλους δίπλα σας, αυτές τις 12.000 νομίζω πως είναι οι ψηφοφόροι, πώς είναι. Ναι. Αν τους είχατε απέναντί σας, τι θα τους λέγατε. Σε προσωπικό επίπεδο, αν μπορούσατε και προλαβαίνατε, βέβαια. Εγώ καλώ τους δημότες μας να κάνουν το σταθερό βήμα στο μέλλον, γιατί ο κύριος Σταυρίδης κάλεσε τους δημότες στη δεύτερη Κυριακή να κάνουν το μεγάλο του βήμα. Το μεγάλο του βήμα δεν έγινε πριν 3,5 χρόνια, όταν ήταν ο κύριος Σταυρίδης γενικός αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, υποδομές. Βλέπετε, εμείς κάνουμε τις υποδομές, εμείς βάζουμε τη βάση. Οι γραμμές είναι λεπτές και τα λάθη δεν διορθώνονται. Διότι στα επόμενα 5 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι το ξεκίνημα της νέας θητείας φέτος το Σεπτέμβριο θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα του χρυσού. Γιατί όλα αυτά γίνονται στα κλειστά γραφεία στην Αθήνα, με τα κλειστά παράθυρα, ειδικά για το θέμα του χρυσού. Μην ξεχάσετε το μήνυμα. Ο Πάχτας έφυγε. Δεν το ψήφισε. Δεν επανεκλέχτηκε στο Δήμο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Ο Λαμπάκης βγήκε με 57. Ο Πετρίδης βγαίνει με 55. Χτυπάνε κάτω από τη μέση. Τώρα το Δήμο Μαρονία Σεπών του Ιωαννάκη. Το αφήνω αυτό. Σταθερό βήμα με προοπτική και καθαρές εξηγήσεις ή μεγάλο βήμα στο κοινό. Αλλά πριν την απόφαση θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά τα γεγονότα και τις ενδείξεις. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους δημότες να πάρουν μια σωστή απόφαση, να εμπιστευτούν την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, τα νέα τα παιδιά, γιατί η πλειοψηφία μου είναι νέοι, επιστήμονες. Και δεν όλοι μουσουλμάνοι βεβαίως, γιατί και αυτό κάποιος το είπε, το σχολίασε. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Ιωαννάκη θα είναι μουσουλμάνοι. Εντάξει, αυτό, κοιτάξτε κύριε Αποστολή, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί με βάση του νόμου που μου δίνουν την ευκαιρία να εμφανιστώ δωρεάν δύο φορές προεκλογικά, εγώ το χρησιμοποιώ. Φυσικά δωρεάν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι, εγώ όμως, με συγχωρείτε, δεν έχω λεφτά για να πληρώσω σε εφημερίδες, το λέω ξεκάθαρα. Δεν έχω λεφτά. Γιατί να κάνω τη διαφήμιση. Ο Ιωαννάκης είναι αυτός. Η ανεξάρτητη κίνηση είναι αυτή. Θα μας ψηφίσουν οι άνθρωποι. Από εδώ στα ψέματα. Σήμερα γράφει η εφημερίδα, δεν θέλω να πω και το όνομα τους, ότι αν βγει ο Ιωαννάκης θα έχει μόνος μουσουλμάνους συμβούλους. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι αν βγει ο Ιωαννάκης και αν δουν τα τελικά αποτελέσματα, η πρώην ομαρχιακή σύμβουλος, κυρία Μαρία Τριφωνίδου, είναι η δεύτερη σε σταυρό της Σάπρας. Αν επιλέξουν σε δημότες και σε δημότες με την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο της νέας πενταετίας θα εκφράζει αναλογικά το πληθυσμό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί. Εγώ είμαι εγγύηση ότι θα ζούμε ειρηνικά. Γιατί? Και εγώ ήμουν μειονότητα στη Βουλγαρία. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω ένα άνθρωπο, ο οποίος είναι υπήκοος της Ελλάδος, μουσουλμάνος στο θρησκευμα ή ο άλλος να είναι χριστιανός στο θρησκευμα, δεν πρέπει να γίνει Κόσοβο αυτή η περιοχή η δικιά μας. Πρέπει να ζούμε όλοι ειρηνικά και να σεβαστούμε. Η ανεκτικότητα και ο αλληλοσεβασμός είναι το καλύτερο πράγμα σε μια διαπολιτισμική περιοχή όπως είναι ο πρώην Δήμος. Ευχαριστώ πολύ. Ειδικά το τελευταίο το άκουσα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Δήμαρχε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
για την συζήτηση αυτή που άκουσα, παρακολούθησα με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζω και οι τηλεθεατές μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και σε εσάς και στον συνυποψηφιό σας. Θα θέλαμε να είναι εδώ, τον κύριο Σταυρίδη εννοώ. Δεν μας έκανε τιμή, βεβαίως και δικαιούται. Να ευχηθώ και στον ίδιο καλή επιτυχία. Βέβαια, την επιτυχία θα την καθορίσουν οι κάτοικοι του Δήμου Μαρονίας Σαπών την Κυριακή που μας έρχεται, ανάλογα βεβαίως με την απόφασή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ.